Το χρησιμοποιούν. Παλιά δεν είχαμε και να εισάγουμε και ζωοτροφές από το εξωτερικό. Αν θέλετε, ήταν και η εύκολη λύση στο να ταΐζουμε τα ζώα. Το θέτω τώρα έτσι εν είδη, γιατί μου το θύμισε και ένας τηλεθεατής. Αν υπάρχουν άλλοι τρόποι έτσι να τρέφονται τα ζώα ή κάτι ντόπιο παραγωγής κλπ. Που ξεμένουν από γεωργούς. Απλά ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Για να ακριβολογούμε, η Κύπρος ποτέ δεν ήταν αυτάξει σε παραγωγή των τροφών πάντα. Εισάγαμε και κυτάρι εδώ, μαγαζό και κυτάρι σε μεγάλο ποσό. Δεν σας ακούμε καλά. Αν θέλετε να δημιουργήσουμε τον ήχα, συνάδελφοι. Λέω, ναι. Η Κύπρος ποτέ δεν ήταν αυτάξει σε σιδηρά. Πάντα είμαστε καθαρά μια εκλογική χώρα. Ναι. Τα δικά μας προϊόντα σε μια καλή χρονιά μπορούν να για τις ανάγκες του τόπου γύρω στις 6-7 μήνες σε μια πολύ καλή χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι πάντα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε οι φόροι, παλιά ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Συντρώ, γι' αυτό αυτός γίνει η Επιτροπή Συντρώ για να διασφαλίσει αυτές τις ανάγκες του τόπου. Ναι. Τα στρατηγικά βλέπουμε θέματα, λέτε κύριε Καϊλαμάνο, που εδώ άκουγα και τον Υπουργό το πρωί στις δηλώσεις τους, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι επειδή έκλεισε η Επιτροπή Συντηρών της Κύπρου, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Το πρόβλημα δεν είναι κυπριακό ούτε ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και αυξήσει τις τιμές. Όμως τι παρατηρήθηκε εδώ, δεν ήταν ο χρόνος, αν και ζημιογόνα η Επιτροπή Συντηρών, έπρεπε αντί να σουλουποθεί για τα επόμενα 1-2 χρόνια, ούτως ώστε να ετοιμαστούν οι εμπόροι που όλοι ασχολούνται με το εμπόριο, να μπορέσουν αυτό το κενό που δημιουργήθηκε να το βάλουν στη δική του αποθηκευτικού χώρου. Όμως όλοι γνωρίζαμε ότι η Επιτροπή Συντηρών με τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν έφερε επιπρόσθετο κόστος εις το κτηνοτρόφο. Ήταν το σπίτι με 30 ευρώ ανά τόνο, παρακαλώ. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο, ένα θέμα το οποίο πολύ συζητήθηκε. Ήταν κάθε χρόνο γύρω στα 3 εκατομμύρια ζημιά αυτός ο οργανισμός και κανείς δεν ήθελε να αγγίξει αυτό το θέμα. Ωραία, κύριε Καϊλά, επειδή αυτά η αλήθεια είναι ότι δεν ενδιαφέρουν και τους τηλεθεατές, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι αυτά τα λεφτά που εξοικονομούνται, ενδεχομένως και από την κακοδιαχείριση της Επιτροπής, να έρθουν να είναι η ενισχυτική στήριξη της κυβέρνησης, όπως και ευρωπαϊκά αποφασίστηκε χθες, των κτηνοτρόφων λόγω της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών. Είναι αυτό το οποίο θα συζητηθεί το απόγευμα στο Υπουργείο Γεωργίας. Είναι ο τρόπος ο οποίος πρέπει να εξεύρει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να γίνει επανεξήγηση αυτού του πρωτογενή τομέα, είτε αφορά τα σιτηρά, είτε τις κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι εδώ και για τη σοφία τους πήγαν και πήραν άδεια να βοηθήσουν τα εγωπρόβατα. Γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα και είχαν κάνει τις δύο συνέργειες και θα έρθει επιπλέον κεφαλική, δεν ξέρω το ποσό είναι το οποίο θα συζητηθεί, ούτως ώστε να είναι τόσο που να βοηθήσει. Αλλά πέραν τον ποιμιοτρόφο και οι άλλοι κλάδοι έχουν σώρα προβλήματα και υπάρχουν οι κλάδοι που, όπως έχετε προαναφέρει, ότι αφήνουν τις φέρνες και κλείνουν, όπως η κτηνοτροφία. Βλέπουμε πολύ πρόσφατα να έχουν κλείσει άλλες τρεις μεγάλες μονάδες κτηνοτρόφο. Το πρόβλημα είναι και πάρα κλείνουν πάρα πολύ επειδή δεν είναι βιώσιμες, επειδή πολλούν φθηνά το χοιρινό κρέας, επειδή γίνονται παραλληλές αγωγές και το επάγγελμα, ναι. Το επάγγελμα από μόνο του. Δεν είναι βιώσιμο παρόλο που υπάρχει και ένα 15 με 20% εισαγόμενο κρέας. Αλλά κάθε χώρα που εξάγει, όπως και εμείς τα πλεονάσματα μας, τα δίδουμε σε ειδικές τιμές, δεν το λέμε αυτό, αλλά αυτό γίνεται. Επιδοτείται από τους ίδιους, ούτως ώστε για να μπορέσουν να κρατήσουν την εφόρια τιμή εκεί που πρέπει για να μην ζητήσουν περισσότερο. Κύριε Καλαβιβέως, για τους χειροτρόφους, τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν τα προβλήματα. Είμαστε στην Κύπρο. Τρώμε κάθε μέρα σουβλάκια δηλαδή. Χοιρινό, όχι κοτόπουλο. Θα δούμε και τους κτηνοτρόφους. Άρα, δηλαδή, ποια ήταν τα προβλήματα που οδήγησαν σε κλείσιμο. Με τους ρυθμούς που τρέχει η χειροτροφία, πολύ σύντομα θα είναι είδος πώς εξαφάνιση το γουρουνάκι στην Κύπρο. Είναι εδώ που όλοι πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Όμως, δεν είναι να μόνο. Είναι vegan, φαντάζομαι. Είναι και τα πουλερικά, είναι και η αυγοπαραγωγή. Ένα υγιές επάγγελμα το οποίο ήταν η αγελατοφία, βλέπουμε και αυτή σήμερα να τραντάζεται. Είναι όλοι
σε πολύ δύσκολη θέση σήμερα. Κύριε Καϊλά, ωραία, επειδή είχατε και μια... λιγότερο. Μαζευτήκατε όλες οι αγροτικές οργανώσεις χθες, θέσατε τα προβλήματα, είναι και η ανοβρία, είναι, ξέρω εγώ, και το Brexit που έχει να κάνει. Λοιπόν, ναι. Αυξήσει τα καύσιμα. Ενδεχομένως για τις εξαγωγές που λέγαμε πριν. Σε κάθε περίπτωση, τι μπορεί να γίνει εμάς, μας αφορά ως καταναλωτές, αυτό που ακούμε έτσι, με τρόμο, ότι θα βάλουμε βαθιά να το χέρι στην τσέπη. Την αρχή, ναι. Το Brexit δεν αφορά την Κυπριακή αγορά. Ναι. Έτσι έσπαζαν, έτσι θα κινηθούν οι εκλογές. Έχουν προβλήματα. Το ότι μειώθηκαν οι εισαγωγές, κατ' εμέ, είναι υγιές φαινόμενο για την κυπριακή κοινωνία. Γιατί όταν περιορίζονται τις εισαγωγές, σημαίνει τα ταμεία μου έχουν περισσότερα λεφτά μέσα. Και οι εξαγωγές μου να παραμένουν ίδιες είναι προς το συμφέρον της οικονομίας. Όταν όμως μαζεύουν από τη Βρετανική αγορά ζωοτροφές και δεν μένει να πάρει η υπόλοιπη Ευρώπη, μπορεί και να μας ενδιαφέρει. Δεν είναι η Αγγλία που θες μας. Η Αγγλία δεν έχει τόσες, δεν είναι μεγάλη εξαγωγική χώρα. Άλλοι είναι οι μεγάλοι παίκτες, όπως η Ρωσία, η οποία έχει σταθμούς πενταπλάσιους, ώστε να κρατήσει τα δικά της αποθέματα και μετά το θερισμό θα δει τι θα κάνει, τι θα πράξει. Όμως αυτό που έχετε πει για το κόστος παραγωγής. Ναι, στο τέλος της ημέρας θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Και ποιος καταναλωτής, όχι ο δημόσιος υπάλληλος, γιατί εκεί θα λειτουργήσει. Εκεί, στον ιδιωτικό τομέα, όπου και δεν θα μπορεί να αυξήσει τα ημερομίσθια εκείνων των ανθρώπων. Εκεί θα είναι δυσβάστακτο το πρόβλημα και δεν ξέρω ποιος θα το αντέξει με τα 800.000 ευρώ μισθό. Ναι, κύριε Καϊλά, αν όμως δοθεί επιδότηση για τις ζωοτροφές, που εκεί οδηγείται, επί συνόλου η Ευρώπη, στους τομείς που υπάρχει πρόβλημα, μέχρι όντως να επερθεί μια ισορροπία ξανά, υπάρχει επιδότηση. Άρα θα μπορούν να τρώνε τα ζώα κλπ. Εγώ γιατί να δώσω καταναλωτής αύξηση, ας πούμε, αύριο το πρωί στο γάλα μου. Να εξηγήσω τι σημαίνει επιδότηση. Ναι. Επιδότηση απαγορεύεται πρώτα. Πρέπει να βρεις τους τρόπους και τους κανονισμούς, να πάρεις άδεια από την Ευρώπη με το τεκμηριωμένο... Ναι, θα είναι ευρωπαϊκή απόφαση, δεν αφορά μόνο εμάς, κύριε Καϊλά. Ναι, αυτά που διάβαζα χθες απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας. Φυσικά και δεν αφορά εμάς, αλλά σήμερα στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα πρέπει να πιστώσουμε αυτούς τους παραγωγούς, οι οποίοι απορρόφησαν από μόνοι τους αυτό το κόστος και άντεξαν μέχρι σήμερα. Μπορεί να επιβάλλουν ούτε και ένα στενάξι ούτε στο κρέας ούτε στο γάλα. Σήμερα όμως, μετά από τόσο καιρό, δεν πιστεύω κανένας στις πολίτες μας να πιστεύει ότι δεν θα υπάρχουν αξίσεις. Θα δούμε αξίσεις εκεί όπου μπορούν να μπουν. Όμως υπάρχουν κλάδοι, όπως έχω προαναφέρει, όταν υπάρχουν πλεονάσματα, δεν μπορεί να βάλει τάξεις. Ο βιομηχανός μπορεί να το κάνει. Θα επικαλεστεί τα χρειάξεις στα καύσιμα και θα πει: εγώ έχω τόσο κόστος στα καύσιμα, θα βάλω αύξηση στο γάλα. Ο παραγωγός όμως δεν θα μπορέσει να πάρει ούτε και ένα τέρα. Μα γι' αυτό λέω, κύριε Καϊλά, το τι συμβαίνει στην πηγή δεν αφορά αυτόν που καταλήγει να βάλει εκείνος την αύξηση. Έτσι καταπιέζοντας τους παραγωγούς. Εάν βάλει ο επιχειρηματίας, ο βιομήχανος, την αύξηση που δικαιολογημένα μπορεί να βάλει λόγω αύξησης των καυσίμων και του ρεύματος, είμαστε εντάξει. Όμως υπάρχει και το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο πρέπει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, να είναι πολύ αυστηρός σήμερα που θα υπάρξουν αυτά τα φαινόμενα, ούτως ώστε να γίνονται με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Καϊλά, να πούμε ότι κατάλαβα ότι έχετε σήμερα σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας. Μάλιστα. Θα γίνει σύσκεψη. Θα αναφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί όπως έχω προαναφέρει, πολλοί κλάδοι δεν θα μπορέσουν να βάλουν οποιαδήποτε αύξηση με κίνδυνο να κλείσουν οι μονάδες τους, όπως έχουν κλείσει τρεις πολύ πρόσφατα μεγάλες μονάδες κύριου τρόπου. Δεν θέλουμε να δούμε αυτό το φαινόμενο να συνεχίζεται. Είναι εδώ που το κράτος πρέπει να βρει τους τρόπους και τους μηχανισμούς να βοηθήσει όλον αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα ζητάς καθημερινά. Δεν είναι υγιές φαινόμενο. Γι' αυτό είπα ότι σε κάποια στιγμή θα μετακυλιστεί το κόστος παραγωγής στον καταναλωτή. Και πρέπει το κράτος σήμερα να βοηθήσει να γίνει αυτή η επανεκκίνηση στο πρωτογενή τομέα. Είναι αυτό που συζητήθηκε χθες. Αυτό είναι που θα ζητήσουμε και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει άλλος πώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αλλιώς δεν θα έχουμε πρωτογενή τομέα στο τόπο. Συμφωνούμε, κύριε Καϊλά. Όλα με μια συνοχή. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει το κράτος που είναι εδώ για να σταθεί αρρωγός και στους παραγωγούς και στις βιομηχανίες βεβαίως κλπ. Αλλά και στους καταναλωτές. Το κάθε Υπουργείο τα δικά τους. Εσάς το Γεωργίας, εμάς το Εμπορίου για την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ πολύ.